Λοιπόν, έχουμε πάρει τώρα, επειδή τσι πήραμε, ωραία τσι πήραμε, η Ελισάβετ δεν τη σηκώνει τη τηλέφωνο. Πάρουμε τώρα, προσπαθήσουμε ξανά, πάρουμε τον Μπο. Είναι ράπερ αυτό, το ξέρετε. Παρακαλώ. Γεια σου, Καράλαπε. Ποιος είμαι. Γεια σου, φίλε, τι κάνεις. Καλά, ποιος είμαι. Φλωριάν Έρτου λέγομαι. Ποιος είναι, δεν κατάλαβα. Φλωριάν Έρτου, δεν με ξέρεις ρε φίλε. Έχω μαγαζιά εγώ. Okay. Έχω μαγαζιά εγώ, Αυλώνα. Κλαμπς, ξέρεις τέτοια. Και μπαρ. Yeah. Θέλω να έρθεις άμα μπορείς πάνω προς τέλη Αύγουστο να κάνουμε show στη μαγαζί. Ποιος είναι το τηλέφωνο μου, αδερφή. Μου τη έδωσε ο φίλος σου, θα σου το πω από κοντά. Όταν βρεθούμε και αν συμφωνήσουμε θα σου το πω. Ωραία, καταρχήν εγώ δεν μου πήρε τα live, θα πήρε μάνατζερ μου, θα σου το τηλέφωνο του μάνατζερ μου. Ωραία, να μιλήσω με το μάνατζερ, απλώς θέλω μια κουβέντα μαζί σου. Και εγώ θα πάρω τηλέφωνο μάνατζερ, μου στείλεις μέσα εδώ και πάρω εγώ. Εντάξει. Ωραία, είναι μια λεπτομέρεια γιατί μάνατζερ μπορεί μην το ξέρει. Ωραία, εμείς τα clubs είναι R&B, hip hop και τέτοια. Yeah. Είναι το μουσικό, το στυλ το δικό σου, αυτό που κάνεις εσύ. Δεν κάνω ακριβώς R&B, hip hop, μέχρι και λαϊκά τραγουδάω, κάνω άλλο πρόγραμμα. Οκ, okay. Εγώ θέλω επειδή θα παίζουμε κυρίως τέτοια να κάνεις και τα ελληνικά και λαϊκά, δεν μας πειράζει. Άμα μπορείς, εκεί που χώνεις κανονικά, ξέρω εγώ, rap ελληνικό, να πετάς και δύο αλβανικές λέξεις. Μπορείς αυτό να το κάνεις. Ποιο πράγμα δεν κατάλαβα. Εκεί που κάνεις rap, κανονικά ελληνικά, τα τραγούδια τα δικά σου, αν μπορείς, πώς λέει ξέρω εγώ δικός μας ο Noisy που λέει Impardo y Chile, Impardo y Chile που λέει αυτό, αν μπορείς και εσύ να λες τέτοιες λέξεις. Τι λέξεις, δεν κατάλαβα. Μέσα στα τραγούδια σου, αν μπορείς, σε δύο τραγούδια, όχι σε όλα που θα πεις. Δηλαδή, εκεί που λες τα ελληνικά, κανονικά, να πετάς και δύο αλβανικά. Δηλαδή, όπως λέει ο δικός μας ο Noisy, Impardo y Chile, Impardo y Chile. Έλα, μ' ακούς. Γιατί ρε φίλε. Δεν γίνεται. Δεν μπορείς να πεις δύο λέξεις από αλβανικές. Γιατί δεν ξέρω αλβανικά και δεν γίνεται να μιλάω αλβανικά. Δεν ξέρεις να πεις Impardo y Chile. Λοιπόν, πάρε λίγο το να μιλήσεις. Σε ποιον ρε. Ναι. Ναι, γεια σου. Ποια είσαι εσύ. Ένα λεπτό, ακούσω κάποιον. Δώσε μου. Ναι. Έλα, ποιος είναι. Έχετε καλέσει έναν τραγουδιστή. Τι ακριβώς θέλετε. Ναι, το ξέρω. Το Καράλαμπο Ξενίδη πήρα τον Μπο και μου έδωσε μια γυναίκα και τώρα μου έδωσε εσένα. Συγγνώμη. Το Καράλαμπο Ξενίδη πήρα τηλέφωνο τον Μπο και μετά μου έδωσε μια κυρία και τώρα μου έδωσε εσένα. Εσύ ποιος είσαι. Τι ακριβώς θέλετε εσείς. Πείτε μου, εγώ είμαι συνεργάτης. Ναι, είσαι ο μάνατζερ. Ναι, τι ακριβώς θέλετε πείτε μου, όπου καλύτερα. Εσείς είσαι στο μάνατζερ. Εγώ διαχειρίζομαι τις συναυλίες σου. Τι ακριβώς θέλετε πείτε μου. Ωραία, εγώ έχω μαγαζιά στην Αυλώνα, τρία κλαμπς και μπαρ και θέλω να έρθει ο Καράλαμπος, ο Μπο, να κάνει εκεί show. Κώστας Κοκκινάκης. Ναι. Ναι, κύριε Κοκκινάκη. Ναι. Μου έδωσε τηλέφωνο ένας φίλος που παίζετε μαζί πόλο. Είναι εδώ μαζί μου, θα το δώσω τώρα να μιλήσετε. Θέλω να ξέρετε, σας θαυμάζω πάρα πολύ. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Και όταν έβλεπα Survivor, μόλις έβλεπα το χαμόγελό σου, μου άνοιγε το καρδιά. Μπράβο. Καλά έκανες. Αυτό ήταν στόχος μου. Δεν μπορώ να σε τρολάρω και σένα, γιατί αυτός που μου έδωσε το τηλέφωνο σου μου είπε να μην σε κάνω πολύ εσχρό. Ποιος ήταν, να σου πω. Δεν σου λέω ποιος είμαι, φίλε. Ψάξε στο ίντερνετ και θα καταλάβεις ποιος είμαι. Ωραία. Να είσαι καλά, κοτσί. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, και κάτι συμπληρωματικό για το τέλος, για να δείτε ο Πλάζαμαν ότι σας έχει πολλές εκπλήξεις. Λοιπόν, θα βγάλουμε μπλουζάκια BOV. B-O-V. Beautiful of Village. Ο όμορφος του κοριού. Εγώ, Νίκο Αλβανός. Λοιπόν, ακούστε να δείτε τι θα κάνουμε. Τα μπλουζάκια δεν έχουν βγει ακόμα, αλλά stay tuned στο AK47 στο Facebook, AK47 Studio. Και στον Πλάζαμαν φυσικά. Love you all, φιλούρες. Μάνα! Αναρωτιέμαι συνεχώς, οι Αλβανοί είναι κύριλε ή εγώ σαν Αλβανός. Μάνα! Αναρωτιέμαι συνεχώς, οι Αλβανοί είναι κύριλε ή εγώ σαν Αλβανός. Οι Αλβανοί είναι κύριλε, όχι εγώ σαν Αλβανό. Γεια σας.